γιατί έγινα υποψήφιος, γιατί είμαι εδώ και τι θέλω να γίνει. Το μήνυμα μου. Οκ, okay. Πόσο καιρό έχω? Μία ώρα, δύο ώρες. Okay. Το όνομα μου είναι Ανδρόνικος. Να σας πω, έκανα ένα μανιφέστο μικρό, ένα πολύ μικρό, δύο λεπτά μουσική, που το έκανα με τεχνολογία, με το AI. Και έκανα ένα άλλο, όχι τόσο μικρό, που είναι μόνο 20 καθυσελίδες, που είναι το πρόγραμμα μου. Πώς να κάνουμε την Κύπρο, την Ευρώπη και τον κόσμο πιο καλά. Τώρα θα σας πω κάτι που είναι λιγάκι δραματικό. Τα κεντρικά πράγματα που θέλω είναι, πρώτον, έχω λύσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την Κύπρο, για να βρούμε λύση για το Κυπριακό. Και δεν θα το κάνω για να πηδήξω πάνω στον πρόεδρο ή τα πόδια του να μπλεχτώ. Η δικιά μου λύση είναι να βοηθήσω αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο, θα πω κάτι που ορισμένοι θα τρομάξουν. Θέλω η Ευρώπη να έχει νόμοι που όλες οι θρησκείες οργανισμούς να δηλώσουν πόσα λεφτά έχουν, πόσα ξοδεύουν κάθε χρόνο για φιλανθρωπικά πράγματα. Θέλω να τα δηλώσουν. Γιατί δεν πληρώνουν φόρους. Και η δικιά μας εκκλησία. Και αυτό που είπα, δεν είναι αναντίο καμία θρησκεία. Έχω σεβασμό για όλες τις θρησκείες. Δεν είναι αντίο τη δικιά μας, που κάνουν τόσα πολλά πράγματα που είναι καλά. Ορφανά μωρά βοηθάνε τους ευτοχούς. Το λέω γιατί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Πρέπει να δηλώνουν πόσα λεφτά έχουν. Είναι μεγάλο πράγμα, γι' αυτό θέλω να είναι νόμους στην Ευρώπη που πρέπει να το κάνουν. Οι πιο μεγάλες θρησκείες και οι πιο μικρές. Και να σας πω, το τρίτο πράγμα είναι κάτι που είμαι πολύ θυμωμένος. Πάρα πολύ θυμωμένος. Που είναι 75% από τους πολίτες μας, 70% μεταξύ ηλικία 25 και 65, 29 Φεβρουαρίου γινήκανε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Γιατί 29 Φεβρουαρίου οι βουλευτές μας κάνανε ένα νόμο που λένε αν δεν πήγες πανεπιστήμιο δεν μπορείς να είσαι σύμβουλος για τον πρόεδρο ή για τους υπουργούς. Δεν ντρέπονται 75% τους πολίτες μας. Δεν έχουν δικαίωμα να βοηθήσουν τις χώρες τους αν έχουν την πείρα. Είναι κάτι που είναι ντροπή. Και αυτό που λέω είναι να ψηφίσετε όποια πολιτικό κόμμα θέλετε, όμως αυτή τη φορά, για μια φορά, να ψηφίσετε για μένα, Ανδρόνικος, που είμαι όλης γιο ανεξάρτητος. Και δεν έχω καμία πολιτική κόμμα που με κουρδίζει κάθε μέρα και δεν έχω ανάγκη να τους τηλεφωνάω για συμβουλές και τέτοια κάθε μέρα από το Στρασβούργο ή Λεξιμβούργο. Μάλιστα. Αυτό. Σε παρακαλώ, ψηφίστε για μένα. Έχω τις λύσεις και μία από τις λύσεις είναι για να βρούμε τρόπο με την Ευρώπη να έχουμε παγκόσμια ειρήνη σε 10 χρόνια. Αυτά που είπα είναι δραματικά. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι.